κάποιος ήρθε, χτύπησε εδώ στο σπίτι μας την πόρτα του πατέρα μου, τον ερώτησε κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν γνωρίζω, δεν ήμουν μπροστά και δεν είπανε κάτι. Ο πατέρα μου ήταν ένας άνθρωπος φυγήσυχος πρωτοκυρών, ήταν, τον ξέρει όλη η κοινωνία εδώ της Μεσαράς, έτσι. Ένας άνθρωπος 78 χρονών με κάποια προβλήματα υγείας βέβαια. Ήταν στο σπίτι του, άνοιξε την πόρτα και έβγαλε ένα στουτόπερ και τον πυροβόησε όπως αυτό που σύμβηκε. Τραμάτισε τη μητέρα μου που και αυτή μάλλον πήγαινε για να τη σκοτώσει χωρίς να τον ξέρουμε, χωρίς να έχουμε καμία γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε στον πατέρα μου, στην οικογένεια τη δικιά μου. Δεν ξέρω αυτός αν έχει κάποια οικογενειακά εδώ με τους γείτονες. Αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει, μας το μας αφορά. Ψάχνε εμένα ίσως επειδή έχω το τουριστικό γραφείο εδώ στις Μοίρες. Δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν έχουμε ποτέ οπτική επαφή, ούτε είχαμε ποτέ συναντηθεί, ούτε είχαμε ανταλλάξει ποτέ ούτε κουβέντα. Δεν έχουμε κάποιες διαφορές εμείς. Πυροβόησε και τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να είχαμε και άλλα θύματα. Μπορεί να είχαμε θύματα ακόμα περισσότερους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε με, δεν ξέρω, με θολωμένο μυαλό για κάποια ζήλια με συγγενικό του πρόσωπο και ήρθε για να βγάλει τα αποθυμένα του σε λάθος ανθρώπους. Αν δεν είχα κλείσει την πόρτα εκεί από κάτω, στο σπίτι μου, μπορούσε να είχε βγει πάνω να χτυπήσει το κουδούνι να σκοτώσει και εμάς και τα παιδιά μου και όλους. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί που γλιτώσαμε οι υπόλοιποι. Άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν σε δύο φάσεις. Ήταν, νομίζω, τέσσερις. Έκανε μισό λεπτό με ένα λεπτό διακοπή και αρχίζουν οι άλλοι τέσσερις ή πέντε. Μετά από 2-3 λεπτά βγήκα, πήγα στο βεράντα εκεί, ήταν ο Χατζάκης ο Κωστής. Είχε πεθάνει, ήταν ακαριέως. Και η σύζυγός του είχε εδώ μία σφαίρα. Τον δράστη τον είδατε? Όχι. Αυτό είχε μπαρκάρει εδώ ακριβώς. Η διάρκεια ήταν περίπου 2 λεπτά. Τους πυροβολισμούς, μπαίνει στο αμάξι από ό,τι είπαν κάποιοι άλλοι που τον είδανε και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Τον γνώρισε η σύζυγος του θύματος, τον γνώρισε ποιος ήταν.